Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και η σχετική διαδικασία στην οποία μπήκαμε είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική για το πώς βλέπει ο κύριος Πρωθυπουργός, το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό. Ενώ ο χρόνος υποβολής της πρότασης εμπιστοσύνης και η σχετική και ο χρόνος μάλλον της διεξαγωγής αυτής της συζήτησης είναι στην απόλυτη επιλογή του κυρίου Πρωθυπουργού, εκείνος επιλέγει να καθορίσει τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης σε χρόνο κατά τον οποίο απουσιάζει. Προφανώς δεν θέλει να ακούσει την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν θέλει να ακούσει ούτε και τους ίδιους τους βουλευτές του. Δεν τον ενδιαφέρει τι έχουν να του πούνε οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού. Ούτε νιώθει ο ίδιος την ανάγκη να μας πει κάτι. Θέλει μονάχα να μαζέψει τους βουλευτές του στο Μαντρί και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εμάς όμως, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, μας ενδιαφέρει η μελλοντική προοπτική της χώρας. Και μπορεί ο κύριος Βαρβιτσιώτης από αυτό το εδώ το βήμα πριν από λίγο να μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά στο μέλλον. Εμείς θα του λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά εξαιτίας ότι η κυβέρνησή του και η πολιτική της έφερε τον ελληνικό λαό πολλά βήματα πίσω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, η οικονομική και κοινωνική ανόρθωση της Ελλάδας. Μας ενδιαφέρει επίσης η ανόρθωση να έχει γερά θεμέλια και αυτό προϋποθέτει δουλειά σε βάθος. Δεν θέλουμε απλά να διαμορφώσουμε επικοινωνιακά μια νέα Ελλάδα. Θέλουμε μια πραγματικά νέα Ελλάδα. Έτσι, για παράδειγμα, στον αθλητισμό δεν θα κρίνουμε την επιτυχία της αυριανής μας κυβέρνησης από τον ταβαντούρι που γίνεται κάθε φορά όταν τρέχει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί Ολυμπιονίκες. Ούτε βάζουμε στόχο το να μας χειροκροτούν οι διοκτήτες των επαγγελματικών ομάδων. Εμείς θα κρίνουμε την επιτυχία μας από το πόσοι Έλληνες και πόσες Ελληνίδες αθλούνται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς δείχτες επιτυχίας της αθλητικής μας πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο. Ξεκινώντας από το σχολείο, με τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού, θα δώσουμε σε όλα τα παιδιά μια συστηματική ευκαιρία και όθηση να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Στη συνέχεια, θα ενισχύσουμε το βασικό κύτταρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, το ερασιτεχνικό αγωνιστικό αθλητικό σωματείο. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, προβλέπουμε τη θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον αθλητισμό από τον κρατικό προϋπολογισμό και την επέκταση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στον αθλητισμό. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, κάθε κρατική δαπάνη γεμίζει τις τσέπες κάποιων κολλητών και ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό. Οι επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων από τις ομοσπονδίες με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων αποτελούν τον παράδεισο των πελατειακών σχέσεων. Εμείς θα σπάσουμε ακριβώς αυτές τις πελατειακές σχέσεις και τις σπατάλη δημοσίου χρήματος που συνεπάγονται, δίνοντας την κρατική οικονομική ενίσχυση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατευθείαν στα σωματεία με σύνθετα, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και με τον έλεγχο για το πού ξοδεύονται αυτά τα λεφτά. Από αυτή τη μαζική συμμετοχή στον αθλητισμό θα προκύψουν και οι πρωταθλητές διεθνούς επιπέδου, αβίαστα, φυσιολογικά και χωρίς ντόπινγκ. Θα προκύψουν όμως και άλλα σημαντικά ωφέλη για την ελληνική νεολαία και το λαό, όπως η αβίαστη κοινωνικοποίηση των νέων, καλύτερη φυσική κατάσταση, καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ελάττωση στο μέλλον των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη και άλλων ασθενειών, γενικά καλύτερη υγεία όλου του λαού.
Τα ωφέλη όμως της άσκησης αφορούν όλες τις ηλικίες. Οπότε θα δώσουμε ιδιαίτερη όθηση στα προγράμματα άσκησης για όλους, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο ευέλικτων οργανωτικών σχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα δίνει σε όλους τη δυνατότητα άσκησης στη γειτονιά τους. Θα ενισχύσουμε λοιπόν οικονομικά και οργανωτικά τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν και να συντηρούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα προγράμματα άσκησης για όλους θα λειτουργούν χωρίς προϋπόθεση οικονομικής ανταποδοτικότητας, γιατί η ανταπόδοση των προγραμμάτων αυτών δεν μετριέται σε φραγκοδίφρακα σήμερα, αλλά σε μακροπρόθεσμη μείωση των δαπανών υγείας για δεκαετίες στο μέλλον. Δίνουμε ακόμα μεγάλη σημασία στη δυνατότητα άθλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, γιατί ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλου του λαού. Έτσι ενισχύουμε με επαρκείς πόρους και με κατάλληλες υποδομές και μέσα την άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, διευκολύνοντας την προσβασιμότητά τους και την ποιότητα χρήσης κάθε αθλητικής εγκατάστασης. Κομβικό σημείο σε όλη αυτή την αθλητική προσπάθεια είναι η αθλητική χώρη, ιδιαίτερα στις πυκνοδομημένες πόλεις. Η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις ως φιλέτα προς πώληση. Εμείς τις θέλουμε χώρους άθλησης της νεολαίας. Ιδιαίτερα με τα Ολυμπιακά ακίνητα έχουμε γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ρεζίλι της Ευρώπης. Αφού ξοδέψαμε δισεκατομμύρια σε Ολυμπιακά έργα προς όφελος των εθνικών εργολάβων μας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στα σημερινά οικονομικά δεινά της χώρας, τα κλειδαμπαρώσαμε επί 10 χρόνια, μην τυχόν και αθληθεί εκεί μέσα κανένας νέος άνθρωπος. Μάλιστα, μερικές πλευρές αυτής της υπόθεσης ήδη απασχολούν τον εισαγγελέα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να ξεπουλήσει αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς θα τις επαναφέρουμε στη χρήση για την οποία κτίστηκαν, χώροι άθλησης, νεολαίας, αλλά και χώροι πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Άφησα τελευταίο το σημαντικότατο θέμα του ντόπινγκ. Κάποτε το ντόπινγκ ήταν ένα σκάνδαλο που αφορούσε λίγους, τους αθλητές υψηλού επίπεδου. Σήμερα όμως τα αναβολικά πλημμυρίζουν τα γυμναστήρια της γειτονιάς, ακόμα και τον σχολικό αθλητισμό. Θα πολεμήσουμε τον ντόπινγκ συστηματικά και αποτελεσματικά με την ενίσχυση του ΕΣΚΑΝ και του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ, με την ενημέρωση των νέων στο σχολείο τους αλλά και στα αθλητικά σωματεία όσον αφορά τους κινδύνους και τις συνέπειες του ντόπινγκ και με την αυστηρότατη τιμωρία της εμπορίας αναβολικών. Η ανοχή στον ντόπινγκ του υψηλού αθλητισμού το νομιμοποίησε στα μάτια των παιδιών και το έφερε στις γειτονιές. Αυτή την ανοχή εμείς δεν την έχουμε και δεν θα την έχουμε ποτέ. Όσο για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση, θα πρέπει να τη ζητήσει από τον ελληνικό λαό στην κάλπη, ο οποίος δεν διαθέτει καμιά ανοχή στην καταστροφική πολιτική τους. Τη δική μας εμπιστοσύνη είναι αυτονόητο ότι δεν θα την έχετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ο κύριος...